καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Ο Ανδρέας Βουρλάκης, κατά την άφηξή του στο χωριό που τον μεγάλωσε, θα μάθει πως η σχέση της οικογένειάς του με εκείνη των Σταματάκηδων όχι απλά έχει αλλάξει άρδιν, αλλά και ότι ετοιμάζονται για Σασμό. Όπως είναι φυσικό, θα αντιδράσει και δεν θα παραλείψει να φανερώσει τη δυσαρέσκειά του αρχικά στον Παύλο και στη συνέχεια στη Μαρίνα, που του ζητάει να τη σεβαστεί. Τι να σεβαστώ, ότι άφησε την οικογένειά μας στο έλεος των εχθρών μας ή ότι η κόρη σου έγινε μετρέσα του Σταματάκη? Τη ρωτά και η Μαρίνα απαντά με ένα ηχηρό χαστούκι που καθυλώνει του παρεσβρισκόμενους. «Λάθος μεγάλο θα κάνεις αν συνεχίσεις να κρατάς αυτή τη στάση», θα του πει λίγο αργότερα και εκείνος θα περάσει κατευθείαν στην επίθεση. «Δεν ήσουν άξια ούτε τη μνήμη του Μάρκου να τιμήσεις, ούτε να προσέξεις την κόρη σου. Δεν τίμησες τον άντρα σου. Πού είναι το σέβα σου στη μνήμη των νεκρών?» Θα την επιπλήξει και εκείνη θα τον παρακαλέσει να προσέχει τα λόγια του. «Γιατί δεν ήταν ασέβεια ο γάμος σου με τον Μπάτσο που σε καλό έβλεπε από τότε που ήσουν παντρεμένοι?» Θα την προσβάλλει χωρίς ίχνος μεταμέλειας και θα συνεχίσει. «Με τι μούτρα πηγαίνεις και του ανάβεις το καντήλι, ε?» Η Μαρίνα θα του θυμίσει πόσο πάλεψε για να μεγαλώσει τα παιδιά της και πώς κράτησε το σπίτι της. «Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω ότι δεν τιμάς τη μνήμη κάποιου με το να μην χαρίσεις τα όμορφα που σου έρχονται στη ζωή». Όταν εκείνος αποφασισμένος της λέει προκλητικά πως τώρα που γύρισε όλα θα αλλάξουν, εκείνη θα πει τις τελευταίες της κουβέντες. «Δεν έχω ανάγκη από κανέναν άντρα για να προστατεύσω την οικογένειά μου. Αν χρειαστεί λοιπόν, εγώ η ίδια θα πάρω το όπλο και θα σε αντιμετωπίσω».